Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων της Δευτέρας από τη Δημοτική Τηλεόραση. Καλή σας εβδομάδα. Στο πλαίσιο των τακτικών επισκέψεων του στις δημοτικές κοινότητες της ΟΕΚΟ, ο Δήμαρχος Γιώργος Κυρίτσης θα βρίσκεται κάθε Παρασκευή, όπως ανακοινώθηκε, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 3 μετά το μεσημέρι, στη Δημοτική Ενότητα Δικαίου και θα δέχεται τους δημότες που θέλουν να τον συναντήσουν και να υποβάλουν προτάσεις, επισημάνσεις ή ακόμα και το παραπονά τους στο Δημοτικό Κατάστημα Ζυπαρίου. Την ίδια μέρα θα επισκέπτεται και το Πυλί. Κάθε πολιτής μπορεί να έχει και να έρθει ελεύθερα να δει τον Δήμαρχο και να θέσει προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα, αλλά και να ζητήσει ενημέρωση για όλα τα θέματα του Δήμου, όπως καταλήγει η ανακοίνωση. Τώρα, με 54 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο της ΟΕΚΟ την Τετάρτη σε αυτό το απόγευμα. Με αυξημένες πληρότητες και ζήτηση ξεκίνησε να επαναλειτουργεί μετά την αποκατάστασή του το ξενοδοχείο Continental. Επανήλθαν βέβαια όλοι οι εργαζόμενοι στην εργασία τους μετά τη δοκίμασία που πέρασαν από τις βλάβες που υπέστη το κατάλημα την ημέρα του σεισμού. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε που βρίσκουμε τη ρεσεψιόν του Continental ανοιχτή. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη δοκιμασία και για τους εργαζόμενους και για τους ιδιοκτήτες εδώ μετά τον σεισμό, την πλάτη που υπέστη, δόξα τω Θεώ. Καταφέρατε και αποκαταστάθηκε σε χρόνο. Καταφέραμε, με μεγάλη μας χαρά γυρίσαμε όλοι πίσω οι συνάδελφοι στον χώρο εργασίας, στον οποίο οι περισσότεροι είμαστε σχεδόν 30 χρόνια. 30 χρόνια. 30 χρόνια. Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία ο σεισμός του Ιουλίου. Είμαστε πάλι πίσω όμως με πολύ χαρά, μας στηρίζουν οι πελάτες μας. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πελάτες που ήταν πέρυσι σε αυτή τη χρονική στιγμή, τη δύσκολη, επανήλθαν με κρατήσεις. Επανήλθαν, είχαμε επαφή μαζί τους σε όλη τη διάρκεια, ακόμα και του χειμώνα. Επανήλθαν, θέλουν να μας στηρίξουν, με πολύ χαρά τους υποδεχόμαστε, περνάνε όμορφα, τους έλειψε. Σωστά. Πόσοι εργαζόμενοι είσαστε σε αυτή τη μονάδα? Είμαστε 50 άτομα. 50 άτομα. Περισσότεροι κόοι και περισσότεροι πολλά χρόνια. Περισσότεροι κόοι, όπως είπα, περισσότεροι από εμάς έχουν σχεδόν 30 χρόνια υπηρεσίας εδώ. Είναι το σπίτι μας, είναι η οικογένειά μας. Ήταν μεγάλη έλλειψη να αποχωριστούμε μεταξύ μας πέρσι, γιατί έπρεπε να προβληθούν σε άλλα ξενοδοχεία. Και είμαστε πάλι εδώ με θετική ενέργεια, σε ένα υπέροχο καλοκαίρι, δυναμικό. Πάμε πολύ. Πότε ανοίξατε κανονικά? Ανοίξαμε 1η Μαΐου. 1η Μαΐου, νωρίς-νωρίς. Νωρίς-νωρίς, δεν το πίστευαν, ήταν κάτι σαν άθλος για μας και για τους εργαζόμενους, τους τεχνικούς, για όσους βοήθησαν να ανοίξει το ξενοδοχείο. Και ό,τι φαίνεται ο Μάιος φέτος πήγε πολύ δυναμικά σε σχέση με άλλες χρονιές. Πήγε πολύ δυναμικά σε σχέση με άλλες χρονιές, όχι μόνο για το δικό μας ξενοδοχείο, από ό,τι βλέπω και για όλο το νησί της ΚΟΜ. Θα είναι ένα πολύ... Οι κρατήσεις επίδειξε ότι είναι το αντικείμενό σου και είναι βέβαια το πιο ευαίσθητος τομέας. Πώς εξελίσσεται και για το υπόλοιπο διάστημα? Το καλοκαίρι θα είναι πολύ δυνατό για το δικό μας ξενοδοχείο. Ειδικά το Μάιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο που έχουμε τους επαναλαμβανόμενους πελάτες, πήγαμε πολύ καλά και πηγαίνουμε πολύ καλά. Έχουμε πολύ καλή πληρότητα. Οπότε θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Και με ανακαινισμένο το χώρο που βλέπουμε. Ανακαινισμένο, όχι ακόμη. Τέλος σεζόν θα ξεκινήσει η ανακαίνιση. Οπότε έπρεπε να προλάβουμε, ναι, έπρεπε να προλάβουμε να... τη λειτουργία του ξενοδοχείου με όλα τα ασφαλή μέτρα. Ο χρόνος όμως δεν ήταν αρκετός για να προχωρήσουμε στην ανακαίνιση. Οπότε με το τέλος αυτής της σεζόν ελπίζουμε να προχωρήσουμε και σε μια ανανέωση που χρειαζόμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους, στο νησί μας και σε εσάς. 3.000 επισκέπτες περισσότεροι από πέρυσι πέρασαν την πύλη του Ασκληπίου φέτος τον Μάιο, πληρώνοντας 8 ευρώ για το εισιτήριό τους, καθώς το ενιαίο εισιτήριο που περιλάμβανε 4 μνημεία και ήταν στα 12 ευρώ, δεν υφίστανται λόγω του κάστρου, το οποίο παραμένει κλειστό. Το μνημείο λειτουργεί τώρα με 2 βάρδιες από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ. Έχουμε γύρω στα 3.000 άτομα μέχρι τώρα, περίπου παραπάνω σε σχέση με πέρσι. Περισσότερα 3.000, άρα είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός
Για το μήνα Μάιο. Για το μήνα Μάιο. Τώρα, λόγω του σεισμού, το εισιτήριο, το γενικό που είχε για τα τέσσερα μνημεία. Το ενιαίο εισιτήριο. Δεν υπάρχει το ενιαίο. Με απόφαση του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων δεν χορηγείται, γιατί είναι κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος του κάστρου. Του κάστρου. Και όπως να ξέρετε, το κάστρο δεν μπορεί να. Δεν υπάρχει το εισιτήριο. Άλλο εισιτήριο. Όχι. Είναι μόνο κάθε χώρος, δεν είναι το δικό του εισιτήριο. Και το σκληπείο φέτος υπάρχει ανατίμηση στην είσοδο. Όχι, είναι το ίδιο όπως και πέρσι, 8 ευρώ. 8 ευρώ. Και τη χειμερινή περίοδο από 1η του Νοέμβρη μέχρι και 31 του Μάρτη είναι στα 4 ευρώ. Πώς διαχειρίζεστε τον χρόνο της βάρδιας, πόσοι έρχονται το πρωί οργανωμένα, αν υπάρχουν μεμονωμένοι επισκέπτες? Το πρωί είναι η περισσότερη επισκεψιμότητα στον χώρο, γιατί είναι έρχονται οργανωμένα με τα τουριστικά γραφεία, με τα group, πάνε το γύρο νησιού και πάντα το πρωί είναι η περισσότερη κίνηση. Και με παραμένει ο χώρος ανοιχτός 8 με 8? 8 με 8. 8 με 8. 7,5 τελευταία είσοδος. Νομίζω ότι έγιναν και οι απαραίτητες προσλήψεις που περιμένατε προκειμένου να στελεχωθεί η φύλαξη. Χωρίς να υπάρχει έκτακτο προσωπικό, δεν μπορεί να λειτουργήσει η διπλή βάρδια. Οπότε είμαστε εντάξει τώρα. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες υπηρεσίες του χώρου, αυτό ισχύει και για το Επιγραφικό Μουσείο. Και το Επιγραφικό, ναι, κανονικά. Είναι η λειτουργία του όπως είναι η λειτουργία του χώρου του Ασκληπίου. Από τις 8 μέχρι τις 8. Η ελαζονία είναι εξουσιαστική, συνειδητή και διαμορφωμένη συμπεριφορά. Στην περίπτωση του κυρίου Κυρίτση είναι ανίατη ασθένεια, υποστηρίζει ο Άννα Ρούφα από την παράταξη Όραμα, με αφορμή την συνεδρίαση του Δειράς, που μοναδικό θέμα έχει την ανακοπή της απόφασης του εφετείου. Η δύναμη αλλαγής από την πλευρά της, από την πλευρά μάλλον της Δημοτικής Αρχής, απαντά, παραθέτουν τα στοιχεία του ορκωτού λογιστή, ότι ο Δειράς, που κόστιζε 500.000 ευρώ τον χρόνο στους δημότες της ΚΟ, τελείωσε επισημένοντας και τον τελείωσαν με την ψήφο τους οι πολίτες. Ανταλλαγή ανακοινώσεων με αφορμή την κατεπήγουσα συνεδρίαση του Δειράς προχθές εξέδωσαν και οι δύο παρατάξεις Όραμα και Δύναμη Αλλαγής. Η ελαζονία είναι εξουσιαστική, συμβητή και διαμορφωμένη συμπεριφορά. Στην περίπτωση του κ. Κυρίτση είναι ανίατη αρρώστια, επισημαίνει στην ανακοίνωση του την παράταξη Όραμα. Μοναδικό θέμα είναι η ανακοπή της απόφασης του εφετείου που δικαιώνει τους εργαζόμενους του Δειρά. Σύμφωνα με αυτήν, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους και την Παρασκευή 25 Πέμπτου η διοίκηση του Δειρά οφείλει να πληρώσει τα χρωστούμενα δαδικασμένα από τις 6 Τετάρτου του 2015 μέχρι και 2 Τετάρτου του 2016. Έπεται και η εκδίκαση της επόμενης επίσης θυελλώδους περίοδου του χρεοκοπημένου πλέον Δειράς, αναφέρει παράταξη Όραμα, επισημένοντας επίσης ότι σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια παράτασης του προβλήματος και προσωρινής αποφυγής των ευθυνών τους, με μοναδικό στόχο την πλήρη εξαχρίωση των 13 εργαζομένων και των οικογενειών τους, σε 1,5 λεπτό αποφάσισαν χωρίς καμία αναστολή την παράταση μιας μαρτυρικής αφενός και παράνομης αφετέρου κατάστασης. Υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες κατά των εργαζομένων είναι παράνομες, οι αλαζόνες ενεργούν βυσημένοι, χωρίς να λογοδοτούν, έχοντας την ψευδαίσθηση ότι προέκυψαν στην εξουσία αυτοδίκη και όχι ως εκπρόσωποι του λαού, που σε τέτοιες περιπτώσεις τους έδωσε για πρώτη φορά την εξουσία. Στην περίπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δειράς, υπάρχουν άνθρωποι που δεν εκπροσωπούν, σημειώνει, τον λαό της ΚΟ, καθώς δεν είναι αιρετοί. Η αίσθηση που αποκόμισα, υποστηρίζει η κυρία Αρούφα, από το ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, στις συνεδρίες του Δειράς, είναι ότι η δίκη του συνεχίζει να υπερεσπίζεται απτόητη τα λάθη της. Ακολουθεί ένα δικό της δρόμο, αυτόν που τους διέταξε ο ηθήνων νους του κυρίου Κυρίτση, του οποίου η ελαζονία αλλά και η σχέση που έχουν με αυτόν δεν τους επιτρέπει να κάνουν πίσω. Το βάθρο της ελαζονίας στηρίζεται στην κοινικότητα, την αναργησία, την εμπάθεια, την ανάγκη και την αδυναμία του πολίτη. Σε αυτήν επενδύουν, αλλά και στην πολιτική ένδυα και ανυπαρξία. Όσο υπάρχουν κοινωνίες που με την παθητική του στάση καταλήγει η ανακοίνωση του οράματος αποδέχονται τέτοιου είδους εξουσιαστικές συμπεριφορές, τόσο περισσότερο θα τελούν υπό το φάσμα τους. Ο Δειράς είναι μόνο ένα παράδειγμα και αυτές οι συμπεριφορές. Καταλήγει το όραμα, αυτή η συνειδητή αδικία θα καταγγελθεί και θα την αντιπαλέψουμε με όλη μας την δύναμη της ψυχής και με τη δύναμη που μας δίνει η στήριξη των ΚΟΟΝ πολιτών. Από την πλευρά της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Αλλαγής, Νέα Αρχή, εκδόθηκε ανακοίνωση απάντηση, στην οποία αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ο Δειράς που κόστιζε 500.000 ευρώ το χρόνο στους δημότες της ΚΟ τελείωσε και τον τελείωσαν με την ψήφο τους οι πολίτες. Η διοίκηση του Δειράς υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον και προβαίνει σε όλες τις νομικές ενέργειες που απαιτούνται. Από εκεί και πέρα, η έκθεση του ορκωτού λογιστή για την περίοδο διαχείριση του οράματος στο Δειράς είναι αποκαλυπτική. Θα θυμίσουμε σε κάποιους τα ευρήματα αυτής έκθεσης. Αγνοείται η τύχη αποδείξεων ίσπραξης αφού στο λογιστή
φροντιστήριο του Δειράς επικρατούσε χάος και αταξία. Διαφημιζόμενοι προσκόμιζαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έδωσαν χρήματα, αλλά αυτά δεν καταχωρήθηκαν στα βιβλία της επιχείρησης. Χάθηκαν παραστατικά αποδείξεων πληρωμής σε εργαζόμενους. Γίνονται συμφωνίες για διαφημίσεις χωρίς να υπάρχει σύμβαση της επιχείρησης με τους πελάτες. Εργαζόμενος του Δειράς διαψεύδει ότι εισέπραξε ποσό που εμφανίζεται σε έντελμα. Μέσα από όλα αυτά, κάποιοι έχουν το θράσος να μιλούν. Επισημαίνει η δύναμη αλλαγής. Ο Δειράς ή θα λειτουργήσει με ένα μοντέλο μειωμένων και ορθολογικών λειτουργικών δαπανών ή δεν θα υπάρχει, καταλήγει, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Η κυρία Ρούφα, η απόλυτη επιτομή της ημιμάθειας, χρησιμοποιεί τον Αριστοφάνη, τον οποίο είναι βέβαιο ότι δεν έχει διαβάσει ποτέ. Γιατί αν είχε διαβάσει, θα ήξερε ότι μία από τις ιστορικές φράσεις του Αριστοφάνη στις Φίκες, πάσα γλώσσα βασάνιζε, που σημαίνει ότι θα πρέπει να σκέφτεται καλά αυτό που θα ξεστομίσει. Κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία της Τετάρτης απευθύνει το Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, η ΒΙΤΕ ΕΛΜΕ, το Σωματείο Ξενοδοχειοπαλλήλων, το Σωματείο Συνταξιούχων την Τετάρτη στις 10.30 το πρωί στην Πλατεία Ελευθερίας. Κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία και κινητοποίηση της Τετάρτης απευθύνει και ο Σύλλογος Γυναικών της ΟΓΕ, που με ανακοίνωσή του επισημαίνει πως δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά να ενώσουμε τις φωνές μας στο δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης για τα σύγχρονα δικαιώματά μας, να σπάσουμε τις αλυσίδες του φόβου, της απομόνωσης και της απογοήτευσης που κρατάει μακριά από την κοινωνική και συνδικαλιστική δράση. Ιωάννα, απεργία έχουμε στις 30 του μήνα, την Τετάρτη. Προηγήθηκε μια διαδικασία με τις αποφάσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων. Πώς εξελίχθηκε και τι αναμένεται σε αυτή την κινητοποίηση? Όπως κάθε φορά, έτσι, το Εργατικό Κέντρο κάλεσε τα σωματεία και τους φορείς που μετέχουμε σε αυτές τις διαδικασίες, τις απεργιακές συγκεντρώσεις και αποφάσεις, σε διάφορα άλλα μέτωπα που έχει ανοίξει το Εργατικό Κέντρο. Πραγματικά μια συλλογική διαδικασία που αποφασίσαμε όλοι μαζί καταρχήν να πάρουμε μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση, αλλά και διάφορες δράσεις, στην ουσία εξορμήσεις και περιοδίες στους χώρους δουλειάς, ο καθένας στον χώρο και στον κλάδο που ανήκει, για μια καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων, γιατί ξέρετε, σε αυτή την απεργία το πλαίσιο το οποίο κατεβαίνει η ΓΕΣΕ δεν εκφράζει, εμείς λέμε, τα συμφέροντα των εργαζομένων. Είναι ένα πλαίσιο που συμβαδίζει με τα συμφέροντα των εργοδοτών. Ωστόσο, θα έχουμε δηλαδή και αυτή τη φορά διαφορετικές κινητοποιήσεις, διαφορετικές συγκεντρώσεις από το πάνω και από το. Βεβαίως, όπως κάθε φορά, καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε να πάμε με τα συνθήματα αυτά που κατεβαίνει η ΓΕΣΕ, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, Πασκεδάκη και μετά, το οποίο στην ουσία καλεί τους εργαζόμενους να αποδεχτούν τα 586 ευρώ μεικτό. Αυτό που υπέγραψε για άλλη μια χρονιά. Φέτος καταδικάζω τους εργαζόμενους συνολικά να πάνε και να δουλεύουν με μισθούς πείνας. Εμείς είμαστε λοιπόν απέναντι το ταξικό κίνημα με το ΠΑΜΕ, το οποίο λέει ότι κανένας κάτω από τα 751 σαν βασικό μισθός, λέει να πάρθουν πίσω όλα αυτά τα μέτρα που περάσανε και με αφορμή τα μνημόνια εδώ στη χώρα μας, αυξήσει σε μισθούς και συντάξεις, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γιατί τώρα καταλαβαίνετε ότι ο καθένας μόνος θα απέναντι στον εργοδότη και στον διευθυντή, στην ουσία διαπραγματεύεται την εργατική του δύναμη, που σε αυτές τις συνθήκες ο εργοδότης αυτό που μας ζητάει να δουλεύουμε πιο πολύ με λιγότερα λεφτά. Τώρα, είπατε, κάνετε λόγια εξορμήσεις. Το πρόγραμμα αυτό τι περιλάμβανε και σήμερα? Εξορμήσεις σε ξενοδοχεία, στο ξενοδοχειακό κλάδο, στο εμπόριο, στο κέντρο, σε τομείς του δημοσίου όπως νοσοκομείο, ΙΚΑ. Πραγματικά βγαίνεται και αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Με κοινότητες, από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίως, όπως πάνω στο τρίγωνο, το πρώην τρίγωνο, τα ιδιαίτερες δήμους. Στην Κέφαλο πάτε σήμερα, νομίζω. Ναι, ναι, στην Κέφαλο. Ένα πρόγραμμα που, να σας πω, αυτό που μας φαίνεται εμάς, και αυτή, να δώσω και μια εικόνα, ότι πραγματικά ένας κόσμος υποφέρει κάτω από αυτές τις συνθήκες, και παρόλο που λέγεται για την ανάπτυξη και η ανάπτυξη που έρχεται υποτίθεται τον Αύγουστο, αυτό δεν το βλέπουμε και δεν συμβαίνει, όπως και στον κλάδο του τουρισμού. Χειρότερες συνθήκες εργασίας, περισσότερη δουλειά, όπως είπαμε και πριν, λιγότερα λεφτά. Και βέβαια αυτό που βγαίνει από τους εργαζόμενους πραγματικά και αυτό που μένει να κάνουν είναι να το αποφασίσουν και να δώσουν την δική τους συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης. Η ξενοδοχεία βέβαια είναι ένας ιδιαίτερος τομέας και της οικονομίας αλλά και της εργασίας. Είμαστε σχεδόν σε πληρότητες πολύ μεγάλες πλέον σε ξενοδοχεία. Τι σημαίνει αν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι αποφασίσουν να απεργήσουν και αν φυσικά πιστεύετε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, δύσκολες είναι οι περίοδους. Εμείς δεν λέμε ότι θα κατέβει λαός κάτω. Εμείς δίνουμε την προσπάθειά μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό κάνουμε. Αυτό έχουμε εκλεγεί, πώς το λένε, να κάνουμε. Αλλά και σαν εργαζόμενοι θεωρούμε ότι αυτό είναι ο μονόδρομος σήμερα. Γιατί βλέπουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια που εργαζόμενοι, και αντιμετωπίζουμε και εμείς τις δυσκολίες και τις αδυναμίες, έχουν κάτσει δυστυχώς και δεν συμμετέχουν, τα πράγματα δεν έχουν καλυτερεύσει.
Τώρα, κατά πόσο η κινητοποίηση θα είναι μαζική ή όχι, θα το δούμε Τετάρτη, πλατεία Ελευθερίας 10.30. Τώρα, για τις δυσκολίες αυτές που λέτε, πάντα μπαίνανε στον χώρο δουλειάς και νομίζω ότι εκεί πρέπει να ασκήσουμε την πίεση, γιατί εκεί δεχόμαστε και εμείς την πίεση. Φαντάζομαι ότι στην περίπτωση που υπάρχουν εργαζόμενοι που μπαίνουν στο σύστημα ασφαλούς λειτουργίας σας ενός. Εντάξει, αυτό, μονάδας, ναι, 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 αυτό υπήρχε πάντα. Ναι, 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 υπήρχε πάντα. Αλλά εντάξει. Νομίζω τα ζητούμενα και αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, εργαζόμενοι, είναι πολύ περισσότερα σε σχέση αν το. Συγκέντρωση λοιπόν 10.30. Στην πλατεία Ελευθερίας. Ευχαριστώ πολύ. Την Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, 6 Ιουνίου στις 12.30 μετά το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Μαρετίνα, καλούνται όσοι σε επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παρουσίαση του project Γαστρονομικοί Προορισμοί και Σύμπραξη του ΣΕΤΕ, του ΙΝΣΕΤΕ, του Marketing Greece, του Greek Gastronomia και του τοπικού προσώπου της περιοχής του Συλλόγου Τοπικής Γαστρονομίας του ΣΚΟ Ασκληπιός. Στόχος της δράσης αυτής είναι η ανάδειξη του δυναμικού κάθε τόπου μέσα από την σύνδεση του τουρισμού και της γαστρονομίας. Σε αυτή θα παρουσιαστεί το σχέδιο και οι προϋποθέσεις ένταξης των επαγγελματιών στην τοπική γαστρονομική κοινότητα και η δημιουργία της συντονιστικής ομάδας που θα συνεργαστεί με τον εκπρόσωπο του έργου. Δηλώσεις συμμετοχής δίνονται στο 6948-821669. Τώρα, η μερίδα με θέμα νόσους των λεγεωναρίων σε ταξιδιώτες στην Ελλάδα διοργανώνει το Κέλπινο στην αίθουσα του επιμελητηρίου το επόμενο Σάββατο, 2 του μήνα, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη για το κενό. Το Αγίου Πνεύματος σήμερα και στις εκκλησίες της Αγίας Τριάδας του νησιού, πλήθος πιστών παρακολούθησε τους Εσπερινούς και σήμερα το πρωί τις Θείες Λειτουργίες. Ξεχωριστή θέση στο εορτολόγιο η σημερινή μέρα του Αγίου Πνεύματος και όπως κάθε χρόνο πλήθος κόσμου προσήλθε στην εκκλησία, στο εξοκλήσι της Αγίας Τριάδος στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον και Ζωοποιών, τον εκ του Πατρός εκπαιρευόμενων, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εχθές Κυριακή της Πεντηκοστής και σήμερα Δευτέρα Πεντηκοστή του Αγίου Πνεύματος. Την Κυριακή της Πεντηκοστής γιορτάζουμε την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού με μορφή φωτιάς, σαν φλόγες πάνω από τα κεφάλια τους, 50 μέρες μετά την Ανάστασή Του και 10 μέρες μετά την Ανάληψή Του, δηλαδή την αναχώρησή Του για τον ουρανόν. Τότε οι Απόστολοι, οι μαθητές του Χριστού, κατανόησαν για πρώτη φορά εντελώς την αποστολή του Χριστού και έπαψαν να φοβούνται που, αντί να κρύβονται, βήκαν στους δρόμους και διακήρυξαν την Ανάσταση του δασκάλου τους. Επειδή στα Ιεροσόλυμα ήταν μια μεγάλη γιορτή, ήταν μαζεμένοι άνθρωποι από πολλούς λαούς. Πάρθοι και Μίδοι και Ελαμίτες και οι κατοικούντες στη Μεσοποταμία, την Ιουδαία και την Καπαδοκία, τον Πόντο και τη Μικρά Ασία, τη Φρυγία και την Παφιλία, την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης, Ρωμαίοι, Κρήτες και Άραπες. Ο καθένας από αυτούς άκουγε το κήρυγμα των Αποστόλων στη δική του γλώσσα. Τη μέρα εκείνη πίστευσαν στον Χριστό και βαφτίστηκαν 3.000 άνθρωποι και είναι οι πρώτοι χριστιανοί στην ιστορία. Γι' αυτό η Πεντηκοστή ονομάζεται Γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή, σήμερα δηλαδή, γιορτάζουμε το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα δεν έχει μορφή περιστεριού και κακώς, όπως διαβάζουμε στα κείμενα της Εκκλησίας, ζωγραφίζεται έτσι πολλές φορές. Μόνο στην βάφτιση του Χριστού από τον Άγιο Ιωάννη, τον πρόδρομο, εμφανίστηκε το σαν περιστέρι. Στην κανονική ορθόδοξη εικόνα της Αγίας Τριάδας και τα τρία πρόσωπα, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, ζωγραφίζονται συμβολικά σαν νέοι άντρες με ουράνια φτερά, σαν άγγελοι. Η εικόνα αυτή προέρχεται από την εμφάνιση της Αγίας Τριάδας στον Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη. Τα γεγονότα της Πεντηκοστής και περιπέτειες των πρώτων χριστιανών αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη μετά τα Ευαγγέλια σε ένα βιβλίο που λέγεται «Πράξεις των Αποστόλων». Ποιοι είναι όμως οι καρποί του Αγίου Πνεύματος? Πρώτος καρπός είναι μια λέξη, γλυκύτατη, που πάει να εξαφανιστεί από τη γη, λέξη που εκφράζει την ουσία του χριστιανισμού. Είναι η αγάπη. Αγάπη όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Πρότυπο αγάπης είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός, η σταυρωμένη αγάπη, αγάπη που φτάνει μέχρι την Θεσία. Δεύτερος καρπός του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι η χαρά. Πράγματι, όπου υπάρχει αγάπη, ακολουθεί η χαρά. Η μοχθηρά ψυχή κάνει και το πρόσωπο σκυθροπό και το βλέμμα να αποπνέει θλίψη.
Με τέτοια χαρά ως φυσικό αποτέλεσμα υπάρχει ειρήνη. Όποιος ζει με το Θεό, αυτός ερμηνεύει με τον ουρανίο πατέρα, ερμηνεύει με τον πλησίον, ερμηνεύει προπαντός με τη συνείδησή του. Δεν αισθάνεται τύψεις. Πρώτη λοιπόν τριάς, Αγίας Τριάς, των καρπών αυτών είναι η αγάπη, η χαρά και η ειρήνη. Δεύτερη τριάς, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη. Τι σημαίνει μακροθυμία? Όταν κάποιος σου κάνει κακό, να μην εφαρμόσεις τον εβραϊκό δίκαιο, οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος, αλλά να ανέχεσαι και να ελπίζεις ότι και ο μεγαλύτερος καινούριος μπορεί να μεταβληθεί σε αγαθό άνθρωπο. Ο άλλος καρπός είναι η Χριστώτης, δηλαδή η πλατιά καρδιά σαν τον ουρανό που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο ανεξαιρέτως. Ο τρίτος καρπός της Δευτέρας Τριάδος είναι η αγαθοσύνη, δηλαδή το καλό, όχι μόνο θεωρητικός αλλά και πρακτικός, όχι μόνο δυνάμει αλλά και ενεργία στη ζωή. Και τέλος στην τρίτη ομάδα των καρπών είναι η πίστης. Πίστης όχι με τη συνηθισμένη έννοια αλλά με την πρώτη σημασία. Άνθρωπος πίστεως είναι ο άξιος εμπιστοσύνης, ο αξιόπιστος. Αυτός λέει το ναι ναι και το ου ου, το φως φως και το σκότος σκότος, την ημέρα ημέρα και τη νύχτα νύχτα. Αυτός είναι σταθερός και ειλικρινής. Αραιός καρπός ακόμα είναι η πραώτης που έχει σχέση με την ταπείνωση, το ήρεμο και ήσυχο πρόσωπο που μοιάζει με γαλήνια θάλασσα. Και ο τελευταίος καρπός είναι η εγκράτεια που την ύμνησαν οι πατέρες Εκκλησίας αλλά και οι αρχαίοι προγονείς μας που έλεγαν η πιο μεγάλη νίκη δεν είναι αυτή που κατήγαγε ο Μέγας Αλέξανδρος, είναι να νικήσουμε τον εαυτό μας, τις κακίες και τα πάθη μας. Ιδού λοιπόν οι εννέα καρποί, τρεις τριάδες κατά τη στοιχεία της Αγίας Τριάδας. Την ερχόμενη 5η, 31 Μαΐου, λύγει η προθεσμία για τις εγγραφές στα γυμνάσια και τα λύκεια γενικά και επαγγελματικά της χώρας. Οι εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της εφαρμογής ή εγγραφές minedu.gov.gr έως τις 2 το μεσημέρι στις 31 Μαΐου. Μέχρι 31 Μαΐου, εντωμεταξύ, είναι και περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής παιδιών στους δημοτικούς προφωνηπιακούς σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2018-2019. Για αιτήσεις και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία διευθύνσεων των δημοτικών παιδικών σταθμών της ΚΟ. Δευτέρα, 7.30 το απόγευμα, θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός, σήμερα δηλαδή, χρονοτατούντος στο σεβασμιωτά του Ποιμενάρχου Ναθαναήλ, στο ιερό εξοκλήσι της Αγίας Υπομονής, στην περιοχή της Μεσαριάς, της οικογένειας Κασίου. Αύριο Τρίτη θα τελεστεί και η Θεία Λειτουργία εκεί. Εντυπωσιακή ομάδα Κοπέρνικος έκλωσε τις εντυπώσεις στην παράσταση ο κύριος Κίχ και το μυστικό κουτί των ήχων, την οποία παρακολούθησαν μικροί και μεγάλοι, οι οποίοι καταδιασκέδασαν. Κι είναι και πολλά! Έλα παιδί μου, γρήγορα! Έλα! Έλα, έλα! Έλα, κοίτα! Γεια σας, τι κάνετε? Καλά! Καλά είστε! Γεια! Τέλεια! Ναι. Άντε παιδάκι μου, τι κάθεσαι? Πήγαινε μέσα, φέρε και τα άλλα! Άντε, γρήγορα! Εντάξει, να συστηθούμε. Εγώ είμαι η Μαριαλένα και αυτός είναι ο φίλος μου ο Δημήτρης. Μην τον βλέπετε έτσι, είναι πολύ καλός μάστορας. Έχει φτιάξει όλα αυτά που βλέπετε εδώ και όλα τόσα. Μόνο που έχει ένα μικρό ελαττωματάκι. Είναι λίγο κοιμήσεις. Άρχιγε την τσάντα του, έβγαζε από μέσα το μυστικό κουτί των ήχων, το άνοιγε και τότε όλη η φασαρία σαν να εξαφανιζόταν. Ως διαμαγεία. Και πάνω του μία κοπέλα, μία πανέμορφη κοπέλα, μία πριγκίπισσα. Μόλις την είδε ο κύριος Κίχ, ένιωσε το στόμα του να μουδιάζει, τα χέρια του να τρέμουν, τα πόδια του να λυγίζουν και την καρδιά του να χτυπάει δυνατά, σαν
Σαν ταμπούρλο! Ιδιαίτερος χώρος που από την αρχή μας έκανε το κλικ, έχει δίνει το στίγμα του εδώ στην ΚΟ. Το κοινό μας υποδέχτηκε πάρα πολύ ζεστά. Από ό,τι καταλάβαμε, τους δώσαμε την ίδια ζεστασιά και εμείς. Λάβαμε πολλές αγκαλιές, πολλή ευτυχία. Καταρχήν συγχαρητήρια, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ευχαριστούμε. Έχουμε δει πλάνα. Πού θα πάτε από εδώ και πέρα τώρα? Τώρα φεύγουμε την Τετάρτη από εδώ και πάμε Καλλινό. Και καθόμαστε μια εβδομάδα εκεί και μετά γυρνάμε Θεσσαλονίκη για λίγο καιρό και φεύγουμε εξωτερικό. Πείτε μας δύο λόγια για τον κύριο Κιγ. Πόσο καιρό είναι αυτή η παράσταση και από ό,τι έχουμε δει και από τα παιδιά γνωρίζουν κάποια πράγματα όσον αφορά με την παράσταση βρισκόμενη στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα? Κοίτα, η παράσταση σαν παράσταση παίζεται από 6 χρόνια. Έξι χρόνια. Έχει ξεκινήσει από Αθήνα. Ναι, ναι, σωστά. Άλλους ηθοποιούς. Και κάποια στιγμή ο Άγγελος Αγγέλου αποφάσισε να τη φέρει Θεσσαλονίκη και χρειαζόταν ένα team της Θεσσαλονίκης. Το σκεπτικό εδώ για τα 12 πώς ξεκίνησε? Είναι μια περιοδία που γίνεται μέσα στα χρόνια. Έχει επίσης 6 χρόνια που γίνεται αυτή η περιοδία. Το Κοπέρνικος δηλαδή έρχεται στα 12 συχνά. Απλά κάθε χρόνο με άλλη παράσταση. Και φέτος ήρθαμε εμείς, ο κύριος Κιχ. Ωραία, δύο λόγοι για εσάς. Για μας, ναι, ναι, για εσάς, δύο λόγια. Για μας προσωπικά. Ασχολείστε περισσότερο με το παιδικό θέατρο, σας αρέσει? Βλέπουμε ότι έχετε ένα αστέρι σε αυτό. Ασχολούμαστε γενικώς με το θέατρο. Το θέατρο, άμα το αγαπάς, αγαπάς λογικά και όλα τα είδη θεάτρου. Και πόσο μάλλον το παιδικό. Που είναι και το πιο δύσκολο. Που είναι το πιο δύσκολο, είναι το πιο αυθόρμητο και λαμβάνεις την περισσότερη αγάπη, αν τα καταφέρεις καλά. Ναι. Ναι. Και εγώ το ίδιο με το θέατρο ασχολούμαι αρκετά με το παιδικό. Είμαι και παιδαγωγός, οπότε μου αρέσει πολύ ο συνδυασμός. Και εδώ στην ΚΟ και στην Κάλυμνο βλέπουμε ότι το διψάνε περισσότερο τα παιδιά. Ναι, ισχύει πάρα πολύ αυτό. Διψάνε, υπάρχει όταν ένα κενό. Σε περιοχές που δεν είναι τόσο εύκολη η πρόσβαση σε θέατρο και σε θεατρικές ομάδες, είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση του κοινού. Και είναι πολύ ωραίο. Σήμερα, ας πούμε, ήταν απίστευτοι όλοι. Πολύ, και οι γονείς και τα παιδιά ήταν, ξέρεις, θέλανε παράσταση. Θέλανε θέατρο. Ναι. Σε σχέση με τα παιδιά της Αθήνας, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό και το θέλουν πολύ τα παιδιά, αυτό γιατί ήθελα να πω, αυτό με το παραμικρό. Να πω, ναι. Το κενό αυτό φαίνεται, το βλέπεις από τον κόσμο και είναι μεγάλο κρίμα που και στα Δωδεκάνησα και γενικώς στην επαρχία της Ελλάδος δεν είναι τόσο δυνατό το θέατρο και τα δρόμενα πάνω σε αυτό, είτε σε παιδικό, είτε σε εφηβικό, είτε έτσι, σε θέατρο πολύ για μεγάλους. Σωστά. Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή της παράστασης για εσάς? Όχι, δύσκολη ερώτηση. Ποια είναι η πιο ωραία ή ποια πιο δύσκολη στιγμή της παράστασης, αφού είναι δύσκολη ερώτηση. Ποια είναι η πιο ωραία, δεν ξέρω. Ποια είναι η πιο ωραία? Όταν γυρνάς πίσω. Είναι από τις καλές. Είναι από τις καλές. Εγώ πιστεύω εκεί που είδες την πριγκίπισσα, εμένα μου άρεσε. Και μια καλή είναι όταν βλέπω την πριγκίπισσα. Άλλη μια καλή είναι όταν μαγεύουν τον δράκο και κοιμάται. Ναι. Άλλη μια καλή είναι όταν παίρνει την απόφαση ο κύριος Κιχ και παρατάει τη δουλειά του και όλη την καταπίεση που έχει στο εργοστάσιο και στο αφεντικό του και κυνηγάει το όνειρό του. Είναι μια μεγάλη απελευθέρωση αυτή. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με το κείμενο, βέβαια. Που έτσι. Ναι. Η χημεία πώς τέριαξε μαζί. Πώς τέριαξε μαζί η χημεία, πώς ήταν η πρώτη γνωριμία της πριγκίπισσας?
Δεν ξέρω. Ναι, πώς ήταν η πρώτη γνωριμία? Και τέριαξε η χημεία? Είχαμε γνωριστεί, έχει με ένα το Δημήτρη. Με τον Δημήτρη είπαμε, έτσι. Ναι. Τον Geek τον παίζουμε ένα χρόνο φέτος. Mm-hmm. Αλλά είχαμε γνωριστεί σε μια άλλη δουλειά, αρχή δουλειά τέλος πάντων, πρόβας, όχι παιδικό θέατρο. Θέατρο ενηλίκων. Ναι, ναι. Οπότε είχαμε κάνει πρόβες μαζί ξανά και κάποια στιγμή προέκυψε ο Geek. Ξεκινήσαμε τις πρόβες με τον Geek και βγήκε. Δεν ξέρω, πολύ ωραία. Έτσι βγαίνουν αυτά. Και η αφήγηση και η. Και η αφήγηση με το σώμα. Πάρα πολύ ωραία όλα. Συγχαρητήρια. Σας καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Την αγάπη μας. Είστε πολύ ωραίο κοινό. Ευχαριστούμε. Μας ειδήσει τώρα, κυρίες και κύριοι, συγχαρητήρια επιστολή του Πάσα Ανταγόρα της ΟΚΟΣ στο Ανδρικό Τμήμα Καλαθοσφαίρισης του Ιπποκράτη Καζακού Χοτέλ. Δημοσιοποιείται, στην οποία αναφέρεται ότι εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην διοίκηση, τον προπονητή και τους αθλητές της Ανδρικής Ομάδας του Ιπποκράτη Καζακού Χοτέλ για την νίκη τους επί της ομάδας της Ευρώπης Πευκορίου στις αγώνες Μπαράς της Β' Εθνικής. Δικαίωση η ομάδα του νησιού αποτελεί την πρώτη επιλαχούσα ομάδα σε περίπτωση ανακατάταξης για την άνοδο σε Α2 εθνική κατηγορία. Αυτή η σπουδαία νίκη, σημειώνεται στην ανακοίνωση, ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή προσπάθεια. Επιτυχία αυτή γεμίζει με περηφάνεια και αποδεικνύει πως ο αθλητισμός της ΚΟ διαθέτει δυναμική, επιτυχημένο παρόν αλλά και ελπιδοφόρο μέλλον. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στην περιοχή μας, σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες, νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, με ένταση που θα αγγίζει μέχρι και τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, για να κάνουμε και μπάνιο, θα κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το βελτίο ειδήσεων της Δευτέρας, σήμερα το Αγίου Πνεύματος. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό σας βράδυ.